Με έντονες αντιδράσεις από την αγαπημένη πρώην σύζυγο του Αλέξη Κούγια, την κυρία Εύη Βατίδου, η οποία είναι εξοργισμένη από ό,τι έχουμε μάθει, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, με την εκπομπή της Face Κορδά, το πρωινό μου, ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά. Θα μάθουμε στην πορεία για τον λόγο ότι δέχτηκε άγριο κράξιμο. Ο λόγος ποιος ήτανε, μία συνέντευξή της και ένας διαπληκτισμός της κυρίας Βατίδου μπροστά στις κάμερες με δημοσιογράφο ρεπόρτερ εκπομπής. Θα δούμε σε λίγο. Με αγωγή απαντάει στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και στην πρωινή εκπομπή της Face Κορδά η Εύη Βατίδου μετά τα όσα ακούστηκαν, τα συκοφαντικά και προσβλητικά για το πρόσωπο της παρουσιάστριας. Σε λίγο θα σας δείξουμε το βίντεο ντοκουμέντο με το οποίο η κυρία Βατίδου θα πάει στα δικαστήρια τα στελέχη της πρωινής εκπομπής και τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Θυγμένη η κυρία Βατίδου, θα ακούσουμε σε λίγο τι έχει γίνει. Όλο το ρεπορτάζ το έχει εδώ καλός άνθρωπος ο Βαγγέλης ο Καράλης, να μάθουμε ακριβώς. Θα σας δείξουμε και το βίντεο και την αντίδραση της κυρίας Βατίδου, αλλά και την αγωγή που θα κληθούν να πληρώσει ο Αντένα και οι συνεργάτες της πρωινής εκπομπής. Άγριο κράξιμο και προσβλητικό. Θα δούμε σε λίγο τι θα γίνει και τι γίνεται. Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Φαίνεται ότι ξεκινάει νέα κόντρα στην showbiz ανάμεσα σε παρουσιαστές και έτσι σε. Να σου πω κάτι, και θα δούμε σε λίγο αν δικαιολογεί την κυρία Βατίδου ή όχι. Να κάνει μήνυση και αγωγή. Ναι, σωστό κι αυτό. Θα δούμε σε λίγο. Το γεγονός είναι ότι έχουμε την πρώτη αποκλειστική απάντησή της σχετικά με τα όσα ακούστηκαν στον Αντένα και είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη εκτός εαυτού, θα έλεγα εγώ, καθώς μιλήσαμε στο τηλέφωνο πριν 5 λεπτά. Σε λίγο θα σας πούμε ακριβώς τι γίνεται. Τι γίνεται, πάμε πρώτα να δώσουμε γρήγορα μπάλα ράμ στον κόσμο. Πάμε να δώσουμε μπάλα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την κυρία Εύη Βατίδου. Για πάμε, Βαγγέλη Καράλη. Λοιπόν, δηλώσεις έκανε στις κάμερες η Εύη Βατίδου σε δημοσιογράφους, σε εξωτερικό χώρο δηλαδή, όχι σε καλεσμένη σε εκπομπή, εκεί που μαζεύονται πολλοί δημοσιογράφοι. Εκεί πέρα, μεταξύ των διαφόρων ερωτήσεων, φαίνεται ότι κάποιες ερωτήσεις έτσι εξόργησαν, νευρίασαν την Εύη Βατίδου, δίνοντας μια απάντηση. Ότι εξαιτίας μου. Συγγνώμη, κάποιοι είπαν ότι ήταν ξεκατίνιασμα. Ναι. Δεν είναι δική μας φράση αυτή. Είναι η φράση η οποία. Και να τη βάλουμε συσταγωγικά, παρακαλώ. Είναι η φράση η οποία χρησιμοποίησαν στο πρωινό. Σωστά. Στο πρωινό του Αντένα. Και έγινε και ένα παραγωγή και από εσά. Και γίνεται και ένα παραγωγή οπουδήποτε. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε για ποιο λόγο κνευρίστηκε η παρουσιάστρια. Ο πρώην σύζυγος βγήκε στη Ταφιάνα, είπε, θέλω να μου πεις όταν είδες που κάνει ένα σχόλιο που ανέφερθηκε ότι... Τώρα συνεχίζεις, γιατί συνεχίζεις, γιατί με πιέζεις τόσο πολύ, αφού δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ δεν την ερώτηση θα την κάνω, εσύ μην απαντάς. Εσύ κάνω ό,τι θες. Και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν θέλω. Μα πω, δεν μπορώ. Κάτι άλλο, κάτι πιο ενδιαφέρον. Να πούμε αυτό να μας πεις, όταν ακούει κάποιος... Και από εδώ ο δημοσιογράφος κάτι πιο... Έτσι να πάρει τα παιδιά. Δεν ξέρω τι μου λες. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Δεν βλέπω εγώ αυτά. Είδαμε να κλείνει στο όμορφο. Θα κάνω και εγώ το μαλλί έτσι και θα σας πω γεια σας. Κάθε μέρα. Λόγω καιρού είναι μόνο η καλή διάθεση ή και είσαι μέσα σου. Από όλα είναι και καλά. Ναι, αυτό, κοίτα. Πολύ καλός έρωτας. Δεν αλλάζει η διάθεσή μου εμένα και στα δύσκολα και στα εύκολα. Πάντοτε το ξέρεις ότι είμαι ευδιάθετη και χαρούμενη. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχεις αλλάξει σε πιο διπλωματική, πιο χαρούμενη. Με ξέρεις. Έχω αλλάξει, ίδια έμεινα. Αμέσως σε έχω αλλάξει. Δηλαδή δεν ήμουν καλή πριν, τώρα είμαι καλή. Μυρίζεις όμως, να και τώρα, ας πούμε, που σε ρωτήσαμε δύο-τρεις ερωτήσεις που δεν θέλεις. Θέλω να απαντήσω, θέλω να απαντήσω. Το ζόρι να απαντήσω. Θέλω γιατί δεν απαντάς. Καλά, είναι δικαίωμά σου. Δεν είσαι δηλαδή δεν έχω καταλάβει. Γιατί η δική μου η ζωή δηλαδή να είναι προσπόληση. Και να βγάζετε λεφτά εσείς. Τι βγάζεις και εσύ. Άμα δεν τη βγάλεις στα social media, που θα το ξέραμε εμείς. Όχι, άλλο τα social media και άλλο η τηλεόραση. Δηλαδή, όλα εμένα παίζετε. Και τους διάφορους. Το τι κάνω και τι δεν βγάζετε λεφτά. Και εσύ πληρώνεσαι και όλοι πληρώνονται. Αυτά λοιπόν είπε στις κάμερες η κυρία Βατίδου. Και αμέσως μετά παίζει αυτό το βίντεο η εκπομπή το πρωινό μου στο Λαντένα, η εκπομπή της Face Κορδά, η οποία χωρίς τη Face Κορδά έλειπε σήμερα και να ξαναπούμε περαστικά στο κορίτσι. Εννοείται. Και ξεσαλώνει το πάνελ της εκπομπής.
ξεσαλώνουν όλοι και κάνουν ένα άγριο κράξιμο στην παρουσιάση της συγκυρία Βατίδου. Πάμε να δούμε το κράξιμο και το βίντεο αυτό που θα οδηγήσει στις δικαστικές αίθουσες τους συντελεστές της εκπομπής αλλά και τον ίδιο τον Αντένα. Γεια σας. Κάμερο και σήμερα. Πες το Φρένα, ευχαριστώ στη γυναίκα. Καλή, ευχαριστώ. Βέβαια, εγώ μπήκα. Ούτε καν είχε πετάω. Παιδιά, εγώ μπήκα εγώ εμπάγει. Κλήματα δεν μπήκαν, ναι, όχι. Πότε θα μπουν. Μα τώρα την παίξαμε, σε λίγο θα μπουν. Θα τις αυρίσουμε σε λίγο. Αύριο μπαίνουν. Λοιπόν, κάθε φορά που λες τη λέξη Βατίδου μπαίνει ένα 5 ευρώ. Είναι κάτι, ρε παιδί μου, 10 ευρώ, δεν ξέρω. Ή μόνο 5 ευρώ. Τη λες πολλές φορές. Μην κάνετε πλάκα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μην κάνετε πλάκα. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Πρόβλημα τι. Εγώ θλίβομαι με αυτές τις δηλώσεις, αλήθεια. Με αυτό το ύφος, με αυτή την αγένεια στους συναδέλφους μας, εγώ θλίβομαι πάρα πολύ. Κοίταξε, τους έκανε και λίγο πλάκα. Η αλήθεια. Και ήθελε να παίξει λίγο μαζί τους. Δηλαδή, τους είπε φεύγω και ξανάρθε. Ήθελε να τους μιλήσει, ξανάφευγε. Και ήθελε να κάνει δηλώσεις. Απλά είναι μερικά πράγματα που είναι λίγο τώρα αγκάθια και δεν θέλει να απαντήσει. Γιατί τόσο υπεροψία όμως σε παιδιά, σε ανθρώπους, σε δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί για να κάνουν μια δουλειά. Γιατί τους πληρώνει. Γιατί τέτοια υπεροψία. Για ποιο λόγο. Ποιο έχει δώσει την κυρία Βατίδου το δικαίωμα να είναι έτσι και να έχει αυτό το ύφος. Και στην τελική, γιατί δεν φεύγει αφού την ενοχλεί όλο αυτό. Εγώ νομίζω γιατί νομίζω ότι την ενοχλεί, παιδί μου. Δεν βλέπει ότι χαίρεται που το κάνει. Η Εύη Βατίδου, μιλάμε για την Εύη Βατίδου, θεωρεί ότι τα μίντια την παίζουν για να πουλάνε και να πληρώνουν. Την παίζουν συνεχώς. Ναι, συνεχώς. Που εγώ θυμάμαι, α πούμε, δεν συνεκπομπή την Εύη Βατίδου, έχουμε την παίξουμε από τότε που δεν ήξερα να πάρει το 100. Έχουμε παίξει. Όχι, όχι, έχουμε παίξει και την Εύη Βατίδου. Πρόσφατα να την παίξουμε. Ναι, άλλη μία φορά. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Ναι, λόγω του Κούγια, όχι λόγω τη Βατίδου. Ναι, προφανώς. Μα όταν ρωτάει κιόλα στο δημοσιογράφο κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον, δηλαδή τι περιμένει. Το πιο ενδιαφέρον ήταν το μπάνιο που κάνει στη θάλασσα κάθε πρωί. Είναι αυτό. Σου λέει γιατί με ρωτά αυτά τα πράγματα. Γιατί άμα δεν σε ρωτούσαν αυτά, βρεύει Βατίδου, δεν θα σε ρωτούσαν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είμαστε από τους παλιούς και την έχουμε παρακολουθήσει. Νόμιζα ότι ήταν μια αμοιβαία σύμβαση αυτή. Δηλαδή ότι και η κυρία Βατίδου τροφοδοτούσε τα μίντια με την, και την επαγγελματική της όταν υπήρχε και την προσωπική της ζωή, αλλά και τα μίντια παίζαμε την Εύη Βατίδου. Νόμιζα ότι ήταν μια αμοιβαία σύμβαση και ότι δεν γινόταν εν αγνία της και χωρίς τη θέλησή της. Γιατί μιλάς για σύμβαση, τη δουλειά της έκανε. Τη δουλειά κάνει η κυρία Βατίδου. Γιατί πριν κάποιες μέρες δεν είχε ανεβάσει το Instagram μαζί και τον Κούγια και τα παιδιά και τον νέο της σύντροφο. Του περιοδικού Hello και το αντιμετώπισε πολύ γρήγορα. Άρα η ίδια το τροφοδοτεί. Ναι, δηλαδή παρόλο που υπήρξαν όντως αυτές τις φωτογραφίες, η ίδια το αντιμετώπισε πολύ γλυκά και τρυφερά. Το ανέβασε στο Instagram και δεν ήταν να αντιμετώπισε πρόβλημα. Η ατάκα από μένα βγάζει λεφτά, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ατυχή. Είναι τόσο όμορφη. Είναι τόσο όμορφη γυναίκα και δυστυχώς το χάνει με αυτές τις δηλώσεις της. Και έχει χαθεί τώρα το τελευταίο καιρό. Δεν απασχολείται κάπου στην τηλεόραση που, που είχε παλιά μια εκπομπή παρουσίαζε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ήταν μια πολύ άκτη στιγμή της αυτή. Από τις πολλές τον τελευταίο καιρό. Να το πούμε αυτό. Πάντως ένα πράγμα θα σας πω. Είναι η ίδια, δεν έχει αλλάξει. Συμφωνώ μαζί. Και στη συμπεριφορά θα συμφωνήσω και εγώ μαζί. Λοιπόν, αυτά άκουσε η Εύη Βατίδου, τα είδε. Μας μίλησε αποκλειστικά, τα ξαναλέμε. Να δούμε λίγο εδώ πέρα στην εκπομπή τι μας. Τι δηλώνει αποκλειστικά στην εκπομπή μας, τι δήλωσε αποκλειστικά στην εκπομπή μας η κυρία Βατίδου και για το πώς θα κινηθεί εναντίον της εκπομπής του Αντένα. Ένιωσε ιδιαίτερα προσβεβλημένη με αυτά που ακούστηκαν και μου είπε χαρακτηριστικά ότι θα κινηθεί νομικά για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της εκπομπής και κατά του Αντένα. Το για θέμα το σχολιασμό είναι που προέκυψε μετά στο πάνελ της εκπομπής. Και να πούμε ότι η κυρία Βατίδου είναι μάνα. Και ότι αν βάζει κάτι στο Instagram που αφορά την οικογένειά της, το μοιράζεται με τους φίλους της. Δεν μπορεί να κανιβαλίζει καμία τηλεοπτική εκπομπή τόσο άγρια μία μάνα και μία γυναίκα η οποία έχει τα, γύρω, που έχει τα παιδάκια της. Δηλαδή, εάν δεν τους αρέσει, γιατί ασχολούνται. Δηλαδή δεν γίνεται. Έχουν γίνει μικροί όλοι, βάζουν κάποια να τον βρίζουν. Ή κάτι έχουμε να πούμε συγκεκριμένο ή το λίγουμε. Κάθονται τόση ώρα να κατηγορήσει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, ο ετούδος, αν είναι ωραία. Ναι, και ωραία ήταν και ωραία και να είχαν μία είδηση και να σχολιάσουν. Εδώ πέρα μιλάμε, εδώ πέρα υπήρχε μία επίθεση κατά της κυρίας Βατίδου και δεν είναι η πρώτη φορά. Χώρισε, έχει κάνει τις επιλογές της. Και η κυρία Σκορδά χωρισμένη είναι κάτι τις επιλογές της και οι υπόλοιποι εκεί πέρα μέσα ας κρίνουν πρώτον εαυτό τους. Ας κρίνουν πρώτον εαυτό τους. Δεν γίνονται με υπερασπιστής της κυρίας Βατίδου. Απλά υπάρχουν κάποια... αλλά στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή.
Υπάρχουν απλά κάποια πρόσωπα. Το σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Όπως είναι η κυρία Βατίδου, όπως είναι και άλλα πρόσωπα, τα οποία ας πούμε αυτό το κάνουν επίτηδες προκλητικά για να παίξουν. Εγώ συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Έτσι, από εκεί και πέρα, εφόσον προκαλείς με αυτά που λες και με τον τρόπο που κινείσαι, θα πρέπει να δέχεσαι και τον σχολιασμό. Συγγνώμη, που δεν τους αρέσει, γιατί ασχολούνται. Μένουμε εδώ πέρα, μένουμε εδώ πέρα. Τι να παίξουμε, Εύα μου, τι να παίξουν και το θέμα είναι ότι ο Κυριακού πάλι θα πληρώσει τα σπασμένα της εκπομπής. Άρε Κυριακού, το 2019, 18 και λέει 19 εγώ πήγα. Το 19 θα τα πληρώσει όμως τα σπασμένα του 18. Φάρχονται και οι μηνύσεις, τον καημέ τον έχουν φάει τον άνθρωπο. Πλήρωσε τα σπασμένα του Λάτσιου, θα πληρώνει τώρα τις μηνύσεις και τις αγωγές εκεί, ή Μάρτον. Πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα. Μάλιστα. Πάμε σε ένα κύριο Σαζακλή και πάμε...